Στη γέφυρα Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε, όπου σήμερα επισκεπτόμαστε τη γέφυρα για να συνομιλήσουμε με τη νέα μεταγραφή του βόλεϊ του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας, την καλή φίλη, την Ελισάβετ Αρνάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια μεταγραφή η οποία έρχεται σαν βόμβα στα αθλητικά δρόμενα του γυναικείου βόλεϊ στην πόλη της Αλεξάνδρειας και όχι μόνο, μιας και η Ελισάβετ έχει περάσει από μεγάλες κατηγορίες και από μεγάλες ομάδες, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά έχει επισκεφθεί και το εξωτερικό για να αγωνιστεί. Βέβαια, θα ρωτήσουμε την ίδια σχετικά με το θέμα. Ελισάβετ, να ξεκινήσω εγώ καταρχήν καλωσορίζοντάς σας στην ομάδα του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας και στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Θα ήθελα να ρωτήσω εξ αρχής να μας κάνεις ένα σύντομο βιογραφικό με την αθλητική σου πορεία μέχρι σήμερα. Ξεκίνησα από τα νέα μου 9 με την προπονήτρια μου Χρυσούλα Κατριλιώτη. Εκεί ήμουνα έως ότου τελείωσα το σχολείο. Μετά, λόγω σπουδών, έφυγα εξωτερικό. Είμαι μισή Πολωνία, οπότε κατέφυγα στην Πολωνία. Ήμουνα στην Κρακοβία και έπαιξα αρχικά στη Βίσουα Κρακοβίας και μετά στην ομάδα Στανιόντκι, Σάλο Στανιόντκι. Η ομάδα ήταν στην Α2 συγκριτικά με την Ελλάδα. Έπειτα γύρισα για οικογενειακούς λόγους Θεσσαλονίκη. Έπαιξα με τα χρώματα του Μακδονιακού, όπως γράψαμε και παράσταση ακριβώς. Και μετά ήμουνα στη γέφυρα, στο χωριό εδώ πέρα. Και πώς έγινε το πάντρεμα με τον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας? Μέσω της Γεστημανής Τόζογλου, η οποία είναι πολύ καλή μου φίλη και παίξαμε εδώ μαζί στη γέφυρα πέρσι. Και κάπως έτσι, εγώ ήταν να μην παίξω καθόλου, αλλά με τραβήξανε στο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με όλες τις γνωριμίες που έκανα όσο του ήρθα στο ΓΑΣ και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πώς σου φαίνεται το κλίμα στην ομάδα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχεις γνωρίσει και τη διοίκηση και τη συναθλητρία σου? Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι μου βγάζουν εμπιστοσύνη και για μένα είναι πολύ σημαντικό για να έχω και μια πολύ καλή πορεία σε αυτή την ομάδα. Οπότε το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: ποιοι είναι οι στόχοι σου ερχόμενοι στον ΓΑΣ για την σεζόν 2019-2020? Η προσωπική μου στόχη είναι να δώσω το 100% και να μου βγει όλο αυτό. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι αν πιστέψει η ομάδα σε μένα, είναι στάνταρ αυτό για μένα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα κάνουμε σαν ομάδα το πιο καλό πρωτάθλημα, όπως μπορεί κάθε μία. Θεωρώ ότι θα δέσουμε έχοντας κάποιους μήνες προετοιμασίας πιο νωρίς από το πρωτάθλημα. Και πάμε για το καλύτερο. Ένα μήνυμα στους φιλάθλους, στους φίλους του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας για τη νέα σεζόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να τους δω στο γήπεδο, να τους γνωρίσω όλους, να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για αυτούς και να πάρουμε και να εισπράξουμε την αγάπη τους και ό,τι καλύτερο έχουν να μας δώσουν και οι ίδιοι από την πλευρά τους. Δεν έχει παρά να σε ευχαριστήσουμε που μίλησε σήμερα στην κάμερα του Αλεξάνδρεια Γιδάς και βέβαια να σου ευχηθούμε καλό πρωτάθλημα και καλώς ήρθες στο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.